Ο υποψήφιο για την περιφερειατική Νίκο Χαρδαλιά υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα θέμα να κηρύξει την Αττική σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη και μα θύμισε την εποχή των lockdown, τότε που ανακοίνωνε με σοβαρό ύφο τα μέτρα τη καραντίνα. Ειδικότερα ο επικεφαλή του συνδυασμού Αττική μπροστά, αναφερόμενο στη σφοδρότητα εκδήλωση των καιρικών φαινομένων και στι καταστροφικέ συνέπειέ του για τι ζωέ και τι περιουσίε των πολιτών, παρατήρησε. Τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα επισημαίνουν σε όλου μα ότι δεν έχουμε πλέον περιθώριο καθυστερήσεων. Ο ίδιο δεσμεύτηκε ότι από την πρώτη στιγμή θα εστιάσει στα αναγκαία έργα, εξαντλώντα κάθε δυνατότητα για την επίσπευση όσων βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώ και στην επικαιροποίηση μελετών για μια γενιά νέων έργων που θα ανταποκρίνονται σε σημερινά δεδομένα, ξεκινώντα από τι ζώνε υψηλού κινδύνου. Για να εξασφαλιστεί μάλιστα η ταχεία ολοκλήρωσή του, ο Νίκο Χαρδαλιά σημείωσε στην ανάγκη και προκειμένου να αποφευθούν καθυστερήσει εν ώψη επαπειλούμενου κινδύνου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι τέτοιο κίνδυνο, θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα που μα δίνει ο νόμο περί πολιτική προστασία και δεν θα διστάσω να κηρύξω την Αττική σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη.